τοποθέτηση προστατευτικών μπαριέρων κατά μήκος του ποταμού Σουλού, ικανοποίηση χρονοαιτήματος των κατοίκων της Ακρινής. Μεγάλη πυρκαγιά στον πολύμηλο Κοζάνης. Σοβαρές υλικές ζημιές σε κατοικία. Οι προοπτικές ενασχόληση στα ναυτιλιακά επαγγέλματα. Πρωτοποριακή ενημερωτική εκδήλωση στην Κοζάνη. Κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κοζάνη. Συμμετείχαν δάσκαλοι από Κοζάνη και το Λεμαΐδα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Συνέντευξη στο ΦΛΑΣ παραχώρησε σήμερα ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας, Βασίλης Ιωαννίδης, ο οποίος μίλησε για το κενό που υπάρχει πλέον στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά για το δικαίωμα των καταναλωτών για μαζικές προσφυγές και συλλογικές αποζημιώσεις. Την ανάγκη της νομικής κατοχύρωσης για συλλογική αποζημίωση καταναλωτών επισημαίνει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας. Η κίνηση προέκυψε μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που πάρθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 2018. Σύμφωνα με αυτήν, περιορίζονται οι επιλογές των καταναλωτών για την πρόσβαση στην δικαιοσύνη όταν υφίστανται μαζικά ζημιές. Με την απόφαση, λοιπόν, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν μπορούν να ομοδοποιήσουν τις απαιτήσεις τους και να προσφύγουν σε ένα μόνο δικαστήριο στην χώρα τους όταν αντιμετωπίζουν την ίδια καταχρηστική συμπεριφορά η οποία επιφέρει ζημίες από μια εταιρεία. Είναι γεγονός ότι όταν μαζικά βλάπτονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να στραφούν συλλογικά όλοι οι καταναλωτές εναντίον κάποιου προμηθευτή, κάποιας εταιρείας, κάποιου παραγωγού. Το 2014 δικηγόρος ο κύριος Max Rems, δικηγόρος προστασίας προσωπικών δεδομένων, προσέφυγε στα αυστριακά δικαστήρια εναντίον γνωστής σελίδας κοινωνικής δικτύωσης για λογαριασμό 25.000 καταναλωτών. Καθώς είχαν υποστεί μεγάλη ζημία τα δικαιώματά τους. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο συγκεκριμένος κύριος μπορεί να στραφεί μόνο για τους πελάτες του από την Αυστρία και όχι από άλλες χώρες και θα πρέπει οι υπόλοιποι των άλλων χωρών να στραφούν στα δικαστήρια της χώρας τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Ήδη η Γενική Διευθύντρια της ΠΕΟΚ κάνει ενέργειες έτσι ώστε να αλλάξει το πλαίσιο. Οι ενώσεις καταναλωτών και αυτές με τη σειρά τους κάνουν τις ενέργειές τους και πιέζουν έτσι ώστε οι καταναλωτές από όποια χώρα και αν προέρχονται όταν κάποιος προμηθευτής, παραγωγός, όταν κάποια εταιρεία είτε είναι φαρμακευτική είτε ασχολείται με τη διατροφή, με προϊόντα διατροφής, αυτοκίνητα κλπ. Βλάπτει δικαιώματα μεγάλου αριθμού καταναλωτών να μπορούν κάποιοι καταναλωτές να στρέφονται στη χώρα τους και μαζί με αυτούς να μπορούν να στρέφονται και καταναλωτές άλλων χωρών, όλοι δηλαδή μαζί να στρέφονται στα δικαστήρια μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να επιδιώκουν την αποζημίωσή τους. Χαρακτηριστικό ότι ελάχιστα είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισήγαγαν νομοθεσία για την συλλογική αποζημίωση. 9 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν παρέχουν στους καταναλωτές τους το δικαίωμα να αποζημιωθούν συλλογικά. Αν το πετύχουμε αυτό, πλέον μεγάλος αριθμός καταναλωτών, χιλιάδες καταναλωτών, με πολύ μικρό κόστος, θα μπορούν να στρέφονται εναντίον εταιριών, οι οποίες καταπατούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, στους γενικούς όρους τους έχουν καταχρηστικούς όρους, τα ψηλά γράμματα που κανείς δεν διαβάζει, και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές πραγματικά να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, πραγματικά να αποζημιωθούν. Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Ακρινής, η τοποθέτηση προστατευτικών μπαριέρων κατά μήκος του ποταμού Σουλού υλοποιείται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης ενέκρινε το έργο ύψους 200.000 ευρώ από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.
Στα μέσα του Μάρτη θα δημοπρατηθεί το έργο της τοποθέτησης προστατευτικών κυκλειδωμάτων κατά μήκος του καναλιού που υπάρχει στο δρόμο που οδηγεί στον οικισμό Ακρινής, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κοζάνη TV και στον Flash ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Τέλης Πουτακίδης. Το θέμα αναδείχθηκε μετά τη δυναμική παρέμβαση του μέλους του τοπικού συμβουλίου της Ακρινής Μπάμπη Πουτογλίδη, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου στους αρμόδιους ότι θα είναι υπεύθυνοι αν χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ο δρόμος αυτός πόσο κίνηση έχει? Αυτή τη στιγμή από εδώ πήγαινε έρχεται. Οι τρεις βάρδιες της ΔΕΗ, τα οποία άτομα δουλεύουν στο ρηχείο. Συν τα παιδιά 8 μήνα εργολάβους, φορτηγατζίδες, συν τα δύο χωριά τα οποία πήγαινε έρχονται για τις καθημερινές τους ασχολίες στην Κοζάνη. Ακρινή και Άγιος Δημήτριος. Συν τα λεωφορεία τα παιδιά τα μαθητικά και τα επιβατικά. Με έναν δρόμο τον οποίο πλέον δεν τηρεί καθόλου τις προδιαγραφές για να πηγαίνει έρχεται ο κόσμος. Αυτό που ζητάτε είναι να μπουν μπαριέρες εδώ δίπλα στο ρέμα, έτσι? Το βασικό. Γιατί σε ένα μικρό ατύχημα, αν κάποιος πέσει μέσα στο κανάλι, πνίγηκε. Το έργο πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης και περιλαμβάνει την τοποθέτηση μπαριέρας κατά μήκος του καναλιού για 4 χιλιόμετρα προς την Ακρινή και άλλα 4 προς το Μαυροδέντρι. Το έργο έχει να κάνει με τις προστατευτικές μπάρες κατά μήκος του Σουλού, ο οποίος είναι ένας δρόμος χαρακτηρισμένος δημοτικός, αγροτικός, αλλά ένας δρόμος ο οποίος χρησιμοποιείται πέρα από τους κατοίκους της Ακρινής και του Αγίου Δημητρίου από πολλούς εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Έχει ονοματιστεί το έργο, έχει περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο, χρηματοδότηση είναι από τον τοπικό τον πόρο, μια και έχει και αναφορά στην περιοχή, της τάξης των 200.000 ευρώ. Τις επόμενες μέρες, μέσα Μαρτίου, θα δημοπρατηθεί και σύμφωνα με τους χρόνους που τρέχουν σε τέτοια έργα, μέσα σε ένα τετράμινο με πεντάμινο το πολύ, θα έχουμε εκτέλεση του έργου. Η κάλυψη των 4 χιλιόμετρων προς την Ακρινή θα γίνει από τον Δήμο Κοζάνης και τα υπόλοιπα 4 προς το Μαυροδέντρι θα γίνουν από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και ο Δήμος από πολύ νωρίς έχει φροντίσει, πέρα από τη σήμανση η οποία θα ολοκληρωθεί και στα άλλα κομμάτια του οδικού δικτύου του δημοτικού, κυρίως αγροτικών δρόμων, όπου όμως η χρήση τους είναι πολύ, είναι από κατοίκους, είναι από συναδέλφους της ΔΕΗ, είναι δρόμοι οι οποίοι τουλάχιστον την επικινδυνότητά τους θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε να την εκλείψουμε από την πλευρά του Δήμου. Παρακολουθήσαμε το σχετικό ρεπορτάζ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει αμέσως τώρα ο συνάδελφος Σωκράτης Μουτίδης. Καλησπέρα, Σωκράτη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων. Από τη στιγμή που έγινε ο καινούριος αυτός δρόμος, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει παραδοθεί επίσημα με την έννοια ότι όλοι έκαναν την υποχώρησή τους για να διευκολύνουν τους κατοίκους της Ακρινής. Αυτό θα έλεγα, ωστόσο κυκλοφορείται. Κυκλοφορείται και μάλιστα προστατευτικά. Κυκλοφορείται μάλιστα και κυκλοφορούν εκεί, όπως ακούσαμε, και οι βάρδιες της ΔΕΗ, δάσκαλοι που πηγαίνουν στο σχολείο της Ακρινής, εργαζόμενοι της επιχείρησης. Είναι πολύ σύγχναστος ο σχετικός δρόμος. Μια επαφή έτσι. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι μπαίνει σε μια διαδικασία υλοποίησης στο συγκεκριμένο έργο, περίπου 6 μήνες, 14 Μαρτίου όπως ακούσαμε θα δημοπρατηθεί, πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το σημαντικό είναι ότι καθυστέρησε, δηλαδή οι κάτοικοι έκαναν το αίτημα για τις μπαριέρες, καθυστέρησε αρκετά γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες πήγαν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Ότι πρέπει να παραδοθεί λέει, ο δρόμος πρώτα. Όχι τόσο αυτό, όσο το γεγονός ότι μπαριέρες προστατευτικές, ούτε και εμείς το ξέραμε, το μάθαμε τώρα, πρέπει να τοποθετούνται σε δρόμο όπου διέρχονται 3.500 αυτοκίνητα τη μέρα και πάνω. Ήταν ένα στοιχείο το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Το μάθαμε σήμερα σε συζήτηση που είχαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Πουτακίδη. Εκεί λοιπόν κολούσε κατά κάποιο τρόπο το ζήτημα. Μετά όμως την ανάδειξη του θέματος και από τον Flash και από το Κοζάνη TV και την εκπομπή που είχαμε κάνει στο Κοζάνη TV online με τον Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη, όπου ο κύριος Πουτογλίδης έντονα έθεσε το θέμα. Επιτακτικά μπορούμε να πούμε, έθεσε το θέμα χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου ότι θα θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, όπως έγινε και πέρσι το καλοκαίρι, όταν έγινε ένα μικρό τροχαίο πάνω στο δρόμο, αλλά το αυτοκίνητο επειδή κατέληξε
στο κανάλι είχαμε αποτέλεσμα τον πνιγμό του οδηγού. Για να αποφευχθεί λοιπόν όλο αυτό, και η Δημοτική Αρχή έβαλε πλάτη και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την Αντιπεριφέρεια Κοζάνης. Και όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, τα 4 χιλιόμετρα προς την Ακρινή θα υλοποιηθούν από το Δήμο της Κοζάνης και τα υπόλοιπα 4 θα γίνουν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Αντιπεριφέρεια της Κοζάνης. Το γνωστό ρητό είναι όσο ζω, ελπίζω. Εμείς τώρα όσο ζούμε, μαθαίνουμε κιόλας. Έτσι ακριβώς. Κάτι εντελώς διαφορετικό που πραγματικά δεν το γνωρίζαμε. Ναι, και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί όντως μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα 6 μηνών έδωσαν οι αρμόδιοι. Όμως έχεις και ένα εξίσου σημαντικό θέμα που αφορά τους πρόσφυγες. Που αφορά τους πρόσφυγες. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, κατέθεσε ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο, που την χάνει να είναι και Έλληνας, ο κύριος Αβραμόπουλος, μεταναστευτικής πολιτικής, σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν από πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο κύριος Αβραμόπουλος απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, και το μάθαμε με δελτίο τύπου που εκδόθηκε χθες, ότι πάνω από 35.000 αιτήσεις ασύλου εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και με αφορμή αυτό, είχαμε μία συζήτηση, την οποία θα παρακολουθήσουμε αμέσως μετά, με τον καθηγητή παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Τσιάκαλο, ο οποίος πρωταγωνιστεί στα θέματα του προσφυγικού και έχει συμβουλεύσει και πολλές φορές στο αρμόδιο Υπουργείο και έχει κινητοποιήσει διαδικασίες για να λυθούν προβλήματα, λόγω του ότι και αυτός έχει επαφή με τους πρόσφυγες. Σε συζήτηση λοιπόν που είχαμε, επιβεβαίωσε τα συγκεκριμένα νούμερα και μας είπε όμως ότι δεν βλέπει ενδιαφέρον από ευρωβουλευτές και βουλευτές της χώρας να θέτουν επιτάπητος ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, που είναι τι ακριβώς γίνεται με τους πρόσφυγες που έχουν καταθέσει αίτηση να φύγουν σε άλλες χώρες, έχουν γίνει δεκτοί από τις άλλες χώρες, αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν φεύγουν λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων και οικονομικών διαφορών που έχει το μοναδικό ταξιδιωτικό πρακτορείο που έχει ανακερδίσει το διαγωνισμό για να προωθεί τους πρόσφυγες στο εξωτερικό με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ενδεικτικά να πούμε πως περίπου 10.000 πρόσφυγες έχουν γίνει δεκτοί από άλλες χώρες, κυρίως από την Γερμανία. Παρόλα αυτά, περίπου 3.500 έχουν φύγει και άλλοι τόσοι περιμένουν να πάρουν τα εισιτήριά τους για να φύγουν πάνω από ένα χρόνο. Γεγονός που είναι πολύ ανησυχητικό και αυτό που λέμε και ορίζει και το Δουβλίνο 3, η επανασύνδεση των οικογενειών καθυστερεί ουσιαστικά να υλοποιηθεί. Πολύ, πάρα πολύ, και είναι έτοιμα και πραγματικά αυτή η. Και κάποιοι από αυτούς και τα συνόδευτα θα έρθουν και στην περιοχή μας, όπως φαίνεται. Έτσι. Σύντομα και θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Πάντως, να πούμε ότι 35.000 είναι ένας αριθμός πολύ μεγάλος. Η πόλη των Χαρβενών. 35.000. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 51.000 πρόσφυγες. Οι περισσότεροι είναι στην Ηπειρωτική χώρα και κάποιοι από αυτούς, οι 11.000 είναι στα νησιά και οι υπόλοιποι είναι στην Ηπειρωτική χώρα. Από αυτούς είπαμε ότι περίπου 10 ήδη έχουν κάνει αίτηση για να προωθηθούν στο εξωτερικό, τους έχουν δεχτεί οι χώρες του εξωτερικού, αλλά παρόλα αυτά δεν φεύγουν λόγω της διαδικασίας. Να πούμε στο κράτη ότι ο κύριος Βίτσας έχει πολλή δουλειά. Ναι, πραγματικά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Να δούμε το ρεπορτάζ. 50.360 πρόσφυγες βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 39.100 στην Ηπειρωτική Ελλάδα και οι 11.270 στα νησιά. Από αυτούς, οι 35.299 έχουν καταθέσει αιτήσεις ασύλου, οι οποίες εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό. Τα στοιχεία αυτά έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρης Αβραμόπουλος, μετά από ερώτηση του Ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με την πορεία του προγράμματος μετεγκατάστασης, τις επιστροφές βάσει του κανονισμού Δουβλίνο 3 και τα χρήματα που λαμβάνει η χώρα μας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Μιλώντας στο Κοζάνη TV και στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ, ο καθηγητής παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Τσιάκαλος, ο οποίος πρωταγωνιστεί στα θέματα προσφύγων, τόνισε πως οι περίπου 50.000 πρόσφυγες είναι άνθρωποι που έχουν περάσει στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου του 2016. Που υποτίθεται πως θα τηρούνταν η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας με γρήγορες επαναπροωθήσεις. Όταν λέμε κάνουν αίτηση για άσυλο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς θα κάνουν αίτηση για άσυλο και θα ζητούν να μείνουν σε αυτήν τη χώρα. Αλλά πολλές χιλιάδες από αυτούς είναι άνθρωποι οι οποίοι, με βάση τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε άλλες χώρες. Βλέπω ότι ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρεται στο θέμα του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο ίσχυε από την αρχή, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2016, το οποίο όμως ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Οι αριθμοί οι οποίοι δίνονται στο δελτίο τύπου, που λέει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 66.000 άτομα να στείλει σε άλλες χώρες, είναι αριθμοί που είναι μονάχα τυπικοί.
Δηλαδή, όταν η Ευρώπη είχε πει ότι θα δεχτούν οι χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης από Ελλάδα και Ιταλία 120 με 130 χιλιάδες άτομα, αυτό υπόθηκε βέβαια τότε, αλλά στην πραγματικότητα οι χώρες της Ευρώπης δεν δέχτηκαν. Δεν ήταν δηλαδή θέμα της Ελλάδας ή της Ιταλίας πόσους θα στείλουν. Η Ελλάδα θεωρώ ότι σε αυτό το πεδίο έκανε πολύ καλά τη δουλειά της υπηρεσία ασύλου, δηλαδή έστειλε τα αιτήματα, αλλά όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι και οι περισσότερες, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν δέχονται ουσιαστικά κανένα άτομο. Υπάρχει μια ολόκληρη σύγκρουση γύρω από αυτό το θέμα και η ελπίδα ότι θα μπορεί να υπάρχει ένα καινούργιο πρόγραμμα είναι ελπίδα. Ελπίζω ότι πράγματι θα γίνει, αλλά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα σε όλες τις χώρες και είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση για αυτό το θέμα. Ο κύριος Τσιάκαλος εξέφρασε ωστόσο την έκπληξή του, γιατί στην ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και άλλων ευρωβουλευτών και βουλευτών που ασχολούνται με τα θέματα, δεν αναφέρεται καθόλου στο γεγονός ότι στην Ελλάδα παραμένουν χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν γίνει δεκτοί από άλλες χώρες στο πλαίσιο της επανένωσης οικογενειών. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, τα αιτήματα που στάλθηκαν στο πλαίσιο αυτό ήταν 10.941 έως 31 πρώτου του 2018 και η ίδια η χώρα δέχθηκε περίπου 9.000 άτομα. Το πρόβλημα πού βρίσκεται? Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα από την αρχή σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων καθυστερεί. Στην αρχή πολύ συγκεκριμένα για να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε να είναι αποτρεπτικές για όλες τις οικογένειες που θέλουν να ξαναρθούν στην Ελλάδα για να μετακινηθούν προς Γερμανία, Σουηδία κτλ. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 4.500 άτομα παραμένουν στην Ελλάδα παρόλο που έχουν γίνει δεκτά εδώ και μήνες από τη Γερμανία και παραμένουν με ευθύνη της δικής μας χώρας. Τελευταία, η ευθύνη βρίσκεται στο γεγονός ότι το ταξιδιωτικό γραφείο στο οποίο κατοχυρώθηκε αυτή η δυνατότητα των μεταφορών από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, είναι το ταξιδιωτικό γραφείο Ζορπίδης της Θεσσαλονίκης και γενικώς της Ελλάδας, δεν κάνει καμία απολύτως μεταφορά, γιατί όπως λέγεται βρίσκεται σε σύγκρουση με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε ό,τι αφορά τα χρήματα που παίρνει. Καταλαβαίνετε ότι εδώ βρίσκονται προβλήματα τα οποία μπορούμε πολύ γρήγορα να τα λύσουμε και δυστυχώς δεν γίνονται, γιατί η Ελλάδα επιμένει να στέλνει τους ανθρώπους μόνο μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου με το οποίο η ίδια κυβέρνηση συμβάλλεται, ενώ η συμφωνία του Δουβλίνου 3 προβλέπει ότι οι άνθρωποι μπορούν να φεύγουν μόνοι τους, οργανώντας μόνοι το ταξίδι τους, πληρώνοντας μόνοι το ταξίδι τους. Η Ελλάδα λέει όχι σε αυτό κατά κανόνα, σε μερικές εξαιρέσεις το επιτρέπει και γι' αυτόν τον λόγο παραμένουν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Πολλές υλικές ζημιές άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε σπίτι στην τοπική κοινότητα Πολυμήλου του Δήμου Κοζάνης. Για το θέμα μίλησε σήμερα ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κώστας Μαυροματίδης. Μια κατοικία κάηκε ολοσκερός από πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Πολύμηλο Κοζάνης το απόγευμα της Πέμπτης. Η μάχη με τις φλόγες διήρκησε σχεδόν 3 ώρες. Πάντως από την πυρκαγιά ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε 6 και 35 για πυρκαγιά σε στέγη. Αμέσως κινητοποιήθηκαν 2 οχήματα και ακολούθησε και ο διοικητής μαζί με τον προϊστάμενο κίνησης. Λόγω της φύσης των υλικών η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και λόγω της απόστασης όταν έφτασε τα πυροσβεστικά οχήματα η πυρκαγιά ήταν σε πλήρη εξέλιξη και ήδη η στέγη είχε καταρρεύσει στο εσωτερικό της κατοικίας, μιας και η κατοικία δεν διέθετε στέγη με οπλισμένο σκυρόδεμα. Φαντάζομαι ήταν δύσκολη η κατάσταση, μιας και είχε εξελιχθεί πλήρως η πυρκαγιά. Τελικά πότε καταφέρει να τη σβήσετε και αν είχε υποστεί μεγάλη ζημιά το ρωστή, φαντάζομαι ότι είχε υποστεί. Τρεις ώρες αργότερα είχαμε τελειώσει και το στάδιο της αποκάθαρσης, όπου δεν υπήρχε τίποτε να καπνίζει, απομακρύνθηκαν ό,τι και όμενα υπήρχαν στο χώρο. Και εδώ αξίζει να δώσουμε και συγχαρητήρια στους συγχωριανούς όπου έσπευσαν και βοήθησαν, μιας και οι θερμοκρασίες ήταν υπό το μηδέν και ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό το έργο. Τα συγχαρητήρια και στους πυροσβέστες βέβαια που με τέτοιες συνθήκες ήταν ανεβασμένοι στη στέγη όπου είχε παγώσει και το νερό και γλιστρούσε και ήταν και ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Μένουμε στο θέμα. Κοντά μας είναι ο συνάδελφος Βαγγέλης Χριστόδουλος. Να δούμε πολλά περισσότερα για την πυρκαγιά στον Πολύμηλο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Ευτυχώς δεν είχαμε. Δεν κινδύναψαν ανθρώπινες ζωές. Όχι, ήταν το ευχάριστο της υπόθεσης. Κατά άλλα, όμως, είχαμε σοβαρότητες ζημιές από την πυρκαγιά αυτή. Μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν και οι κάτοικοι της περιοχής και κυρίως η πυροσβεστική υπηρεσία της Κοζάνης. Να αναφέρω δύο στοιχεία ακόμα συμπληρωματικά στο ρεπορτάζ. Ανέφερε ο ότι βοήθησαν στις προσπάθειες αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και οι κάτοικοι. Αυτό που έκαναν ήταν, αφού είχαμε την κατάσταση της πυρκαγιάς, να βοηθήσουν στην απομάκρυνση ορισμένων υλικών από μέσα από την κατοικία, έτσι ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, οι πυροσβέστες ήταν αυτοί που έκαναν την επιχείρηση κατάσβεσης σε δύσκολες συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες, να παγώνει το νερό. Και με το σπίτι να έχει λαμπαδιάσει πραγματικά, με την φωτιά να έχει ρίξει την σκεπή και να αναγκάζονται να επιχειρούν είτε ανεβαίνοντας πάνω στη σκεπή, είτε με την σκάλα με τον γερανό. Εξαιρετικά δύσκολη η προσπάθεια των πυροσβεστών. Αναδεικνύεται ακόμα μια φορά και το πόσο δύσκολη περιοχή είναι η Κοζάνη, γιατί και το να μεταβεί η υπηρεσία δύο οχήματα από την Κοζάνη μέχρι τον Πολύμηλο ήταν ένας χρόνος ο οποίος ήταν επαρκής για να επεκταθεί σε μεγάλη κλίμακα η πυρκαγιά και να είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της. Τώρα, για τα αίτια της πυρκαγιάς γίνεται έρευνα. Δεν μπορούμε να πούμε το παραμικρό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες υποψίες για το τι ακριβώς συνέβη. Είναι έμπειροι οι πυροσβέστες, γνωρίζουν πώς ξεκινούν οι πυρκαγιές από το πώς έχει εξελιχθεί το φαινόμενο. Από την άλλη, όμως, δεν θα πούμε κάτι, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη μία διερεύνηση της υπόθεσης. Μία ανάκριση που συνεχίζεται και θα βρούνε τα αίτια οι πυροσβέστες. Από εδώ και πέρα, απλώς μας ζητούν συχνά από την πυροσβεστική, να επαναλαμβάνουμε και εμείς, χωρίς να συνδέεται με την υπόθεση αυτή. Είναι μία γενικότερη πληροφορία και οδηγία που δίνουν οι πυροσβέστες. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κοζάνης έχει κάνει και μία εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, είτε με την βοήθεια των μέσων ενημέρωσης. Με το σταθμό μας, πολλές φορές έχει γίνει αυτό, ότι όσοι χρησιμοποιούν θερμαντικά μέσα που περιλαμβάνουν την φωτιά, όπως είναι τζάκια και σόμπες, πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, πολύ καλή συντήρηση του μήνους που δεν χρησιμοποιείται και δεύτερον, ορθή χρήση του μέσου τους χωρίς, επαναλαμβάνω, να συνδέεται στο παραμικρό. Έτσι. Η πληροφορία που δίνω τώρα με τα όσα συνέβησαν χθες. Και να το πούμε πιο απλά, να καθαρίζουν πιο συχνά τόσο τα τζάκια τους όσο και τις ξυλόσομπες. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό, η μισή δουλειά γίνεται με την σωστή εγκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή εγκατάσταση και διασφάλιση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση σωστά. Βαγγέλη, πάμε λίγο να δούμε τώρα και για τις ημέρες σταδιοδρομίας στη θάλασσα. Μια ημερίδα εξαιρετική που Βεβαίως. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κοζάνη, στο κτίριο της Ευξήνου Λέσχης, στο κέντρο πολιτισμού, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Και ήταν μια ημερίδα που προσέλκυσε πάρα πολύ κόσμο, φυσικά στην πλειοψηφία μαθητές, αλλά και γονείς που ήθελαν να ενημερωθούν για ζητήματα πιθανής ενασχόλησης σε ναυτιλιακά επαγγέλματα. Όπως τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ήταν μια ημερίδα που πριν καν γίνει, είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια. Φουρτούνες. Φουρτούνες, πολύ σωστό. Γιατί ήταν για να κάποιοι χρησιμοποιήσουμε οποίοι... έναν όρο θαλασσινό κι εμείς. Ακριβώς. Ήταν κάποιοι που έλεγαν ότι πώς είναι δυνατόν στην περιοχή μας να γίνει μια ημερίδα που να αφορά ναυτιλιακά επαγγέλματα, εμείς δεν έχουμε καν θάλασσα στην περιφέρεια. Ναι, δεν μπορούν όμως να δουλέψουν κάποιοι από την περιοχή μας τα καράβια. Αυτό είναι πολύ σωστό και είναι μόνο το ένα από τα δύο επιχειρήματα, αντιεπιχειρήματα, αν θέλεις. Το άλλο είναι, και το μάθαμε σήμερα, ότι υπάρχουν ειδικότητες και μαθήματα σε ΠΑΛ και ΤΕΙ της περιοχής μας, τα οποία δίνουν άμεσα, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση, αντικείμενο σε ναυτιλιακά επαγγέλματα. Άρα υπάρχει άμεση σύνδεση των ναυτιλιακών επαγγελμάτων με την τεχνογνωσία που προέρχεται από κάποιες σχολές στην περιοχή μας και αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα έγινε σήμερα μια ενημέρωση στους μαθητές και σε φοιτητές για τις προοπτικές ενασχόληση με την θάλασσα. Θα ακούσουμε στο βίντεο σε λίγο. Οι υπεύθυνοι της ημερίδας αυτής είπαν ότι το δυσκολότερο κομμάτι είναι το να μάθουν οι νέοι την προοπτική αυτή. Και αυτό γιατί η ναυτιλία είναι ένα από τα ελάχιστα, ίσως ο μοναδικός κλάδος στον οποίο η Ελλάδα έχει παγκόσμια πρωτιά. Άρα οι προοπτικές είναι εκεί, οι θέσεις εργασίας πιθανότατα είναι εκεί. Το θέμα είναι η εξοικείωση, η γνώση και αν θέλεις και το να πάρεις την απόφαση. Και να τονίσουμε και κάτι ακόμη, συμμετείχαν και επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους
σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γνωρίζουμε. Βεβαίως. Τροφοδοσία πλοίων, ράουλα είναι και, αυτό ένα, και όλα τα σχετικά. Αν θέλεις, ένα ακόμα κομμάτι του ρεπορτάζ που θα μπορούσε να γίνει είναι τα όσα συζητήθηκαν πέρα από την παρουσίαση των επαγγελμάτων όπως έγιναν αυτά στην κεντρική αίθουσα της στέγης Ποντιακού Πολιτισμού. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις έγιναν και έξω από αυτήν. Πάντα βλέπουμε ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες και στον τομέα της απασχόλησης. Ακριβώς. Και να πούμε βεβαίως ότι η σημερινή μερίδα έγινε με την συνδρομή και με την πρωτοβουλία και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας, αλλά και κάποιων άλλων φορέων δημοσίου. Θα τα δούμε όλα. Πάμε, Βαγγέλη, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στην κατάμεστη από κόσμο στέγη Ποντιακού Πολιτισμού στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε η μερίδα σταδιοδρομίας για τα επαγγέλματα στην θάλασσα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ΕΠΑΛ και τα ΤΕΗ της περιοχής προσφέρουν εξειδίκευση που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα σε ναυτιλιακά επαγγέλματα. Η προσπάθειά μας έχει ένα πολύ σοβαρό χαρακτήρα. Έχουμε μια προϊούσα από βιομηχάνηση στην περιοχή μας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μένουν άνεργοι ενώ έχουν μεγάλη εξειδίκευση στις τουρμπίνες, στη μηχανολογία, στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Και όλα αυτά τα στοιχεία συναντούν και τα logistics, που είναι η αρχή και η προοπτική όλων των επαγγελμάτων της εμπορικής ναυτιλίας. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι όλα τα παιδιά που αποφυτούν από τα ΕΠΑΛ, από τα ΤΕΗ της περιοχής μας, ήταν και ο κύριος Γκανάτσιος πριν από λίγο, καθώς επίσης και οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι και διαθέτουν ένα μεγάλο δυναμικό εξειδίκευσης στη ΔΕΗ, θα μπορούσαν να διοχετευτούν στην ελληνική ναυτιλία. Την εκδήλωση υλοποίησε το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης. Εμείς ως Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, ένα Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, ανταποκριθήκαμε από την πρώτη στιγμή σε ένα πολύ ευχάριστο κάλεσμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥΠ Κοζάνης, όπου στην πρότασή τους να έρθουμε εδώ, στην περιοχή σας και να μιλήσουμε στα παιδιά για την ναυτική εκπαίδευση και τις προοπτικές που έχουν στα ναυτικά επαγγέλματα. Επειδή ο ξύμας είναι τόσο στην Κοζάνη όσο και σε όλη την Ελλάδα, να μπορούν τα παιδιά να γνωρίζουν τι σημαίνει η ναυτική εκπαίδευση, ποιες είναι οι προοπτικές τους. Σήμερα, αγαπητοί και αγαπητές, η ναυτιλία είναι εδώ. Και όχι μόνο γιατί ήρθαμε ως εκπρόσωποι των ναυτιλιακών φορέων, αλλά γιατί πραγματικά η καρδιά και η υποδοχή που βρήκαμε και η δουλειά που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς στα επαγγελματικά λύκεια και όχι μόνο είναι καταπληκτική. Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε όλες τις διαστάσεις και όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η ελληνική ναυτιλία. Είναι εδώ το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας, είναι εδώ η Ένωση Κατασκευαστών Θαλάσσιου Εξοπλισμού, είναι εδώ εταιρείες που παρέχουν υπολογιστικά συστήματα για την ναυτιλία σε υψηλού επίπεδο τεχνολογίας, είναι εδώ η Ένωση Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, είναι εδώ όλος ο κόσμος. Υπάρχουν προοπτικές δηλαδή που δεν έχουν εκμεταλλευτεί στο ναυτικό επάγγελμα. Όλο το ζητούμενο είναι να μας βρείτε και όλο το ζητούμενο ήταν να καταλάβουμε εμείς ότι έπρεπε να σας βρούμε και σας βρήκαμε. Μεταξύ άλλων τους μαθητές ενημέρωσαν και άνθρωποι που έχουν απασχοληθεί σε ναυτιλιακά επαγγέλματα για τις συνθήκες εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές. Ναι, οι συνθήκες πλέον στην ποντοπόρο ναυτιλία είναι πάρα πολύ καλές, δηλαδή είναι σαν ένας να δουλεύει σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα δάσκαλοι και νηπιαγωγοί από Κοζάνη και Εορδαία έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης. Για τους λόγους της διαμαρτυρίας αλλά και για το ποια είναι τα αιτήματα των εκπαιδευτικών θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο συνάδελφος Απόστολος Γαϊτάνης. Καλησπέρα, Αποστόλη. Κινητοποίηση είχαμε σήμερα και πάλι. Κινητοποίηση σήμερα από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το θέμα των διορισμών, ζητούν διορισμούς για να καλυφθούν και να γίνουν προσλήψεις στον χώρο της εκπαίδευσης και επίσης έκαναν αναφορά ότι πρέπει να υπάρξουν ίσα δικαιώματα μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών. Βεβαίως υπήρχαν και πολλά άλλα αιτήματα διαχρονικά, αύξηση δαπανών για την παιδεία και όπως είπες και εσύ, είχαμε κινητοποίηση από δασκάλους και νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας από Κοζάνη και Εορδαία σήμερα το μεσημέρι έξω από το γραφείο, έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εδώ στην Κοζάνη. Επίσης να πούμε ότι
Είναι σε περιοδία και ο κύριος Δελής, είναι βουλευτής του ΚΚΕ Θεσσαλονίκης. Βρέθηκε στην κινητοποίηση και μίλησε και σε εμάς, όπου σχολίασε και άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τον χώρο της παιδείας. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε. Κινητοποίηση έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην Κοζάνη πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Μαρτίου ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. Η διαμαρτυρία έγινε για ζητήματα που απασχολούν το δημόσιο σχολείο, όπως είναι το φλέγον θέμα των διορισμών, η στήριξη της ειδικής αγωγής, η αύξηση δαπανών για την παιδεία, αλλά και ίσα δικαιώματα για αναπληρωτές και μόνιμους δασκάλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Κοζάνης, με την προθεσινή του έκτακτη συνεδρίαση, αποφάσισε και με βάση το έγγραφο της Διδασκαλικής Όμβωσης Παιδείας να κηρύξει σήμερα Παρασκευή 3 ώρες στάση εργασίας με αιχμή του αιτήματός μας τους αναπληρωτές. Υπάρχουν σήμερα συνάδελφοι αναπληρωτές γενικής και ειδικής αγωγής που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 5, 10 ακόμη και με 17 χρόνια αναπληρωτές. Ζητάμε τους διορισμούς των αυτών των συναδέλφων. Απλώς να σας πω κάποια στοιχεία. Στο νομό Κοζάνης δουλεύουν 155 αναπληρωτές. Το 20% των συναδέλφων εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είναι μέσω ΕΣΠΑ. Δεν είναι από τον κρατικό προπολογισμό, που σημαίνει αν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ σταματήσουν, δεν ξέρουμε πώς και με ποια λογική θα δουλέψουν αυτοί οι συνάδελφοι. Να σας πω ότι μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου, 21 Δευτέρου, προσλήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο 148 αναπληρωτές, που σημαίνει ακόμη και σήμερα γίνονται προσλήψεις αναπληρωτών. Γενικά 15.165 αναπληρωτές έχουν προσληφθεί ως σήμερα, οι 14.331 είναι πλήρους ωραρίου και 834 είναι μειωμένου ωραρίου. Όπως προείπα, υπάρχουν σήμερα αναπληρωτές με 5, 10, ακόμη και με 17 χρόνια υπηρεσίες. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και η κυβέρνηση από την αρχή της σχολικής χρονιάς είχε κάνει λόγο για 20.000 προσλήψεις αναπληρωτών, τις οποίες όμως αυτή την υπόσχεση έχει αθετήσει. Είναι αναγκαιότητα σήμερα και όχι απέτηση το αίτημα για τους διορισμούς των συναδέλφων αναπληρωτών. Και νομίζουμε ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει να παίζουν, να σταματήσει το Υπουργείο Παιδείας και η κάθε πολιτική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να παίζουν με την αγωνία και το μέλλον αυτών των συναδέλφων. Άρα ζητάτε μονιμοποίηση, έτσι. Ζητάμε τη μονιμοποίηση όλων των θέσεων που υπάρχουν και καλύπτουν με πάγιες και διαρκείς ανάγκες οι συνάδελφοι αναπληρωτές σε όλα τα χωριά, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Λέγομαι Ευαγγελοπούλου Ειρήνη. Είμαι μέλος του ΔΟΣΟΥ και εκπρόσωπος της αγωνιστικής συσπήρωσης των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της πανελλαδικής της εβδομάδας κινητοποίησεων που αφορά τους αναπληρωτές, εγώ ως μέλος του ΔΟΣΟΥ έβαλα το ζήτημα της κινητοποίησης στο ΔΟΣΟΥ για την Τρίτη. Ορίστηκε τελικά να συμμετάσχουμε σήμερα στις κινητοποίησεις που γίνονται πανελλαδικά. Εμείς λέμε η διαφοροποίηση όσον αφορά σε σχέση με τις άλλες παρτάξεις, λέμε μαζική, όχι μόνο μαζική διορισμή, λέμε μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, των 25.000 αναπληρωτών, και λέμε ότι όλα αυτά που γίνονται έχουν προκύψει τεχνητά πλεονάσματα. Το 80% της ειδικής αγωγής καλύπτεται από αναπληρωτές, ελαστικές σχέσεις εργασίας, και όλα χτυπάνε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Είναι σε μια κοινή βάση που έχει ως στόχο τα ματωμένα πλεονάσματα. Τα ματωμένα πλεονάσματα που δεν αφορούν εμάς, αφορούν τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τα μονοπόλια κτλ. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά. Επίσης, όσον αφορά δωρεάν δίχρονη προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά, σε δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, χωρίς τροφεία, και το καινούργιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 33 προβλέπει μεν μονιμοποίηση, υποχρεωτική παρακολούθηση των παιδιών 5 ετών. Επίσης, από 4 ετών αρχίζει η φοίτηση, αλλά δεν υπάρχει καμία δέσμευση, λέει, για μια σταδιακή υποχρεωτική γραφή των παιδιών υποχρεωτικά, ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για κτηριακές δομές, ούτε για χρηματοδότηση, ούτε για διορισμούς, ούτε για τίποτα. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι μαζί, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, και ο μόνος δρόμος είναι η σύγκρουση με αυτή την πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας.
Σημειώνεται ότι το παρόν στην κινητοποίηση έδωσε και ο βουλευτής της Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής, ο οποίος περιοδεύει σήμερα στην περιοχή της Κοζάνης και σχολίασε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης. Ναι, η παρουσία μου σήμερα στην Κοζάνη έχει να κάνει με μια περιοδία μαζί με κλιμάκιο εδώ της κομματικής οργάνωσης της Κοζάνης. Επισκεπτόμαστε εκπαιδευτικές μονάδες της Κοζάνης, από σχολεία μέχρι ΤΕΗ, πανεπιστήμιο. Συζητάμε με τους εργαζόμενους, με τους εκπαιδευτικούς. Και αυτό που λέμε, και το λέμε και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή, είναι ότι η εκπαιδευτική πολιτική και τη σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κινείται στην ίδια κατεύθυνση που κινούνταν και οι προηγούμενες, με αναδιαρθρώσεις, με συγχωνεύσεις, με αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, και όλα αυτά έχουν μια κοινή ρίζα και μια κοινή λογική και μια κοινή στόχευση, το να εξυπηρετηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, τα συμφέροντα δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, έτσι ώστε να αποκτήσουν αυτό το φθηνό εργατικό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό που θέλουν. Αυτή είναι γενικά η ουσία των εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων έτσι όπως εξελίσσονται. Και βεβαίως καθιστούν το αγαθό, το μορφωτικό αγαθό, όλο ένα και πιο ακριβό εμπόρευμα για τις λαϊκές οικογένειες. Και εμείς αυτό το αντιπαλεύουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα και στιγμή. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕ Κοζάνης και Φλόρινας υπέγραψαν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Κοζάνης και Φλόρινας με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Να δούμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες από τη συνάδελφο Βάσο Ανουλίδου. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα. Μια νέα συνεργασία. Τηλεθεατές μας, ακριβώς μια νέα συνεργασία. Άλλωστε και οι δύο πρόεδροι και ο πρόεδρος του ΕΒΕ Φλόρινας, ο κύριος Σάββας Απαλίδης που επανεξελέγει, αλλά και ο νέος πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης, ο κύριος Νίκος Αρής, διακατέχονται από μια περιφερειακή επιμελητηριακή συνείδηση, έτσι όπως το τόνισαν, γι' αυτό προχώρησαν και σε αυτήν την συνέργεια, τη συνεργασία. Υπέγραψαν το σύμφωνο συνεργασίας που θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως και κοινές διεκδικήσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι η επιχειρηματικότητα βάλεται πανταχώθεν και χρειάζεται τη στήριξη και των θεσμών, έτσι όπως είναι τα επιμελητήρια. Βεβαίως να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο νέος νόμος θα αλλάξει τον επιμελητηριακό χάρτη της χώρας από τις επόμενες εκλογές, το 2021 δηλαδή, οπότε ίσως και λίγο προετοιμάζονται κατά κάποιο τρόπο, έτσι όπως το έθεσαν, να λειτουργήσουν περιφερειακά. Τι θέλω να πω, θα μείνει ένα επιμελητήριο, θα συγχωνευτούν. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Καλλικράτης και στα επιμελητήρια, λοιπόν, ένα επιμελητήριο. Ναι, παρά τις όποιες αντιδράσεις υπήρξαν εξ αρχής και σε τοπικό επίπεδο, όχι όμως τόσο πολύ, όσο σε άλλες περιοχές της χώρας. Νομίζω ότι οτιδήποτε γίνεται προς ενδυνάμωση και ενίσχυση του χαρακτήρα του θεσμού και των επιμελητηρίων είναι προς όφελος και της επιχειρηματικότητας. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουν πολύ άμεσα, να σου πω. Ήδη τέλη Μαρτίου έχουν κανονίσει να διοργανώσουν μια επιχειρηματική αποστολή τα δύο επιμελητήρια Κοζάνης και Φλόρινας στην Κύπρο, στην Πάφο συγκεκριμένα, προκειμένου να προωθήσουν τα γνωστά και ονομαστά ξακουστά προϊόντα της περιοχής μας. Όπως επίσης και στα Μπίτολα, στα Σκόπια, εκεί όπου θα προβάλλουν τη γαστρονομία και τον τουρισμό. Ιστορική στιγμή την χαρακτήρισαν και οι δύο πλευρές, που έχει όχι μόνο τυπικό χαρακτήρα στο πλαίσιο της καλής φιλίας και των σχέσεων που υπάρχει μεταξύ των δύο επιμελητηρίων και σε επίπεδο διοίκησης, αλλά ουσιαστικό, προκειμένου να προχωρήσουν από κοινού σε διάφορες δράσεις, σε διάφορα προγράμματα, σε διάφορες επενδύσεις που θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την τοπική επιχειρηματικότητα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στο πλαίσιο της περιφερειακής συνείδησης που διέπει τις διοικήσεις των ΕΒΕ Κοζάνης και Φλόρινας, οι πρόεδροι Νίκος Αρής και Σάββας Απαλίδης αντίστοιχα υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο προβλέπει κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, επιχειρηματικές αποστολές, όπως και κοινές διεκδικήσεις. Και στα πλαίσια της περιφερειακής συνείδησης, επιμελητηριακής περιφερειακής συνείδησης, θεωρήσαμε απαραίτητο και θεωρήσαμε αυτονόητο να συνεργαζόμαστε πρώτα με τα γειτονικά μας επιμελητήρια. Γιατί άλλωστε και ο νέος νόμος που έχει βγει ο επιμελητηριακός προβλέπει την ένωση των επιμελητηρίων σε ένα επιμελητήριο την επόμενη φορά που θα γίνουν οι εκλογές, μετά από 4 χρόνια. Επομένως από τώρα πρέπει να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία,
αυτή την συνένωση. Εγώ προσωπικά βλέπω τη Δυτική Μακεδονία και από τώρα σαν μια περιοχή και τα προϊόντα της και τους ανθρώπους. Ως ιστορική στιγμή για τη συνεργασία των δύο επιμελητηρίων Κοζάνης και Φλόρινας, χαρακτήρισε το σύμφωνο συνεργασίας ο πρόεδρος του ΕΒΕ Φλόρινα, Σάβα Σαπαλίδης. Είναι μια ιστορική στιγμή για τα δύο επιμελητήρια. Να υπογράψουν αυτό το σύμφωνο συνεργασίας, να το τηρήσουν, να το εφαρμόσουν με απότερο στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, των ανθρώπων που πραγματικά καινοτομούν και πρωταγωνιστούν όπως είστε εσείς για τα ελληνικά δρόμενα, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, γιατί πιστεύουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, έχουμε την ενέργεια εδώ η οποία είναι στις δύο πόλεις, στην Κοζάνη και στην Φλόρινα, έχουμε τα συγκριτικά τοπικά προϊόντα, τα βιολογικά, έχουμε τον αγροτουρισμό, έχουμε έναν ευλογημένο τόπο που μόνο με συνεργασίες, συνέργειες, κοινά προγράμματα, κοινούς στόχους, κοινές διεκδικήσεις και απαιτήσεις να φτάσουμε εδώ στο στόχο. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για τη σημερινή μέρα. Ήταν μια μέρα ένας στόχος. Το Σύμφωνο Συνεργασίας στηρίζεται στους άξονες της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της συμμετοχής σε διάφορα προγράμματα απασχόλησης και υλοποίησης έργων, της ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και στήριξης του τουρισμού όπως και άλλα. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας μιλήσαμε και υπογράψαμε για ένα Σύμφωνο Συνεργασίας που θα περιλαμβάνει συμμετοχή και των δύο επιμελητηρίων σε προγράμματα εθνικά, ευρωπαϊκά, συμμετοχή σε κοινές δράσεις, συμμετοχή σε κοινές διεκδικήσεις για την περιοχή. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Φλόρινας είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το επιμελητήριο χρόνια, ένας καλός φίλος και γνώστης των επιμελητηριακών θεμάτων και η συνεργασία των δύο επιμελητηρίων θα έχει να επιφέρει ένα πολύ μεγάλο κέρδος για την περιοχή και τον επιχειρηματικό κόσμο. Κοινή στόχη, η περιφερειακή επιμελητηριακή συνείδηση, τα νέα δεδομένα που βγαίνουν και κάποια στιγμή πρέπει να λέμε αλήθειες και να είμαστε μπροστά. Τα νέα δεδομένα που βγαίνουν στα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένας επενδυτικός, επιχειρηματικός τόπος όπου εμείς δηλώνουμε παρόν και με την πρότασή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνουμε παρόν. Είμαστε έτοιμοι με συνεργασίες, με συνέδρια, σύμφωνα συνεργασίας μπορούμε πραγματικά να πάρουμε αυτό που μας ανήκει. Απότερο στόχος η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και η στήριξη των επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής. Θα κάνουμε και άλλες κοινές δράσεις, ήδη έχουν δρομολογηθεί. Δεν είναι ένα απλό σύμφωνο συνεργασίας μόνο στα πλαίσια της καλής φιλίας. Είναι ένα σύμφωνο συνεργασίας που άμεσα έχει να κάνει, για παράδειγμα έχουμε προγραμματίσει να πάμε τέλος Μαρτίου μια επιχειρηματική αποστολή σε συνεργασία με το επιμελητήριο της ΠΑΦΟΥ στην Κύπρο, έτσι ώστε να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, να προβάλλουμε τα τοπικά μας προϊόντα που αφορά την αγροδιατροφή και όχι μόνο, και τις υπηρεσίες όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι τα τεχνικά επαγγέλματα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε μια πάρα πολύ αναπτυσσόμενη περιοχή όπως είναι η Κύπρος και η ΠΑΦΟΥ. Πάμε στα Μπίτολα, στην γειτονική χώρα, να προάγουμε την γαστρονομία μας και τον πολιτισμό μας, ώστε να αποτελέσει η εκροή συναλλάγματος να γίνει ζωή, γιατί τα νέα δεδομένα δείχνουν τους Σκοπιανούς να επισκέπτονται τους χώρους εστίασης και εμείς πρέπει να πάρουμε αυτά που χάσαμε. Επιθετικά λοιπόν, συντονισμένα, προγραμματισμένα, με τον Μιλτήριο Κοζάνη θα μας δείτε σε πολλές δράσεις να πάμε μαζί. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Συνάντηση είχε σήμερα στην Κοζάνη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης, με τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Αντωνιάδη. Αντικείμενο των επαφών ήταν ζητήματα που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση. Να δούμε το βίντεο. Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρο Καρυπίδη, επισκέφθηκε την Παρασκευή 2 Μαρτίου ο βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Αντωνιάδης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση και με τον κύριο Καρυπίδη να ενημερώνει τον κύριο Αντωνιάδη ότι στο πρόσφατο αναπτυξιακό συνέδριο της Πελοποννήσου βρέθηκε με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, όπου εκεί ο κύριος Γαβρόγλου δεσμεύτηκε στον Περιφερειάρχη ότι μετά το Πάσχα θα επισκεφθεί τη Δυτική Μακεδονία για να συζητηθούν από κοντά όλα τα θέματα. Επισκέφτηκα σήμερα τον Περιφερειάρχη για να συζητήσουμε για θέματα του Πανεπιστημίου τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα και εν ώψη των συγχωνεύσεων και ενός διαλόγου τον οποίο διακαώς περιμένει η τοπική κοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας πριν συμβεί το οτιδήποτε
και βεβαίως για το θέμα των μεταθέσεων των μελών ΔΕΠ. Νομίζω ότι υπάρχουν ταυτόσιμες απόψεις και στο θέμα των μεταθέσεων των μελών ΔΕΠ, ότι δεν επιτρέπεται και ηθικά και φυσικά να φύγει κανένας καθηγητής, κανένα μέλος ΔΕΠ, αν δεν υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις στο Πανεπιστήμιο. Και βεβαίως για το θέμα των συγχωνεύσεων, ότι οποιαδήποτε συγχώνευση επίκειται με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και όλων των υπολείπων φορέων, εφόσον γίνει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του Πανεπιστημίου και όχι της συρρήκνωσης, αποδυνάμωσης και εν τέλει του κλεισίματος του Πανεπιστημίου, το οποίο, όπως έχω πολλάκις αναφέρει, πρόκειται για έναν πνευματικό και πολιτιστικό τροφοδότη της ευρύτερης περιοχής. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνας, τον κ. Αντωνιάδη, για την πρωτοβουλία αλλά και την ευαισθησία που επιδεικνύει στα ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είχαμε μια γόνιμη συνεργασία και συζήτηση, είδαμε τα ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα την ανώτατη εκπαίδευση και εστιάσαμε το ενδιαφέρον σε αυτά που δρομολόγονται, την συγχώνευση των πανεπιστημίων με τα ΤΕΗ. Εδώ έχουμε κοινή άποψη και θέση ότι θα πρέπει να γίνει ένας εξαντλητικός γόνιμος διάλογος και μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγουν αναβαθμισμένα τα ιδρύματα. Ενημέρωσα τον κύριο Αντωνιάδη ότι ήδη είχα μια εκτενή συζήτηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γαβρόβλου, που παραβρέθηκε και αυτό στο αναπτυξιακό συνέδριο της Πελοποννήσου, όπου εκεί ήταν ξεκάθαρη η άποψή μας ότι θα γίνει εξαντλητικός διάλογος και μάλιστα ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι μετά το Πάσχα θα έρθει στην περιοχή για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ταυτόχρονα, στα ζητήματα της καθημερινότητας και της λειτουργίας, εγώ το έχω επιδείξει στη δημόσια διοίκηση ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων, σε όλα τα επίπεδα, να είναι το σώμα εκεί που είναι και η σκέψη και το μυαλό τους και η ψυχή τους. Διευκολύνουμε τους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν μετάθεση, μετάταξη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε να αποδυναμώνονται οι υπηρεσίες. Άρα, στην περίπτωση του Πανεπιστημίου, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Μέλη δε που θέλουν να πάνε σε άλλα πανεπιστήμια να πάνε, αλλά οι πιστώσεις θα μένουν στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας και θα τα καθίστανται αμέσως τα άτομα τα οποία φεύγουν με προσωπικό της ίδιας ειδικότητας. Εμείς δίνουμε μια μεγάλη μάχη για να βαθμίσουμε το ίδρυμα, για να ανατάξουμε και τις δυνατότητες της περιοχής μας σε πολιτισμικό επίπεδο και όχι μόνο. Ανοίγουμε δρόμους συνεργασιών στα Βαλκάνια και μάλιστα δρομολογούμε και εξελίξεις που η περιοχή δικαιούται και νομίζω ότι μέσα από τη διεκδίκηση να έχει και ένα διεθνές πανεπιστήμιο. Τα μεταπτυχιακά που έχουμε προσδιορίσει και λειτουργήσει στην Καστοριά μέσα από την εταιρική ευθύνη του ΤΑΠ για το φυσικό αέριο έχουν σημαντικότατα αποτελέσματα τα οποία είχαν σε αναγνώριση όχι μόνο μέσα στη χώρα αλλά και έξω από τη χώρα. Οι επιστήμονες του μέλλοντος που ετοιμάζουμε ενημερώνουν ότι άμεσα βρίσκουν δουλειά. Άρα λοιπόν σε μια περιοχή που διαθέτει πόρους και δυνάμεις και έχει πρωτίστως στην ατζέντα την ανώτατη εκπαίδευση, κανείς δεν επιτρέπεται να αποδυναμώνει αυτές τις διαδικασίες. Και νομίζω ότι όλοι μαζί ενωμένοι, με ενισχυμένες τις απόψεις μας, θα τα καταφέρουμε. Ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο βουλευτή για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτή. Πάμε Καστοριά τώρα. Εξαιρετικά υψηλά παραμένουν τα ποσοστά ανεργίας στην Καστοριά και με το εργατικό κέντρο της ακριτικής μας περιοχής να ζητά άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Το ρεπορτάζ έχει η Κυριακή Νιάνιου. Κάτι παραπάνω από τραγική χαρακτηρίζεται η κατάσταση με την ανεργία τόσο σε πανελλαδικό όσο βέβαια και σε τοπικό επίπεδο. Επιχειρήσεις καθημερινά βάζουν λουκέτο και αφήνουν όλο και περισσότερο κόσμο στην ανεργία, ενώ και οι δουλειές που υπάρχουν είναι για λίγους, με λίγες ώρες απασχόλησης και μεροκάματα που είναι πολύ μικρά. Την πρώτη θέση, από ό,τι φαίνεται, στη Δυτική Μακεδονία κατέχει η Καστοριά, μια πόλη νεκρή όπως την χαρακτήρισε και ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, κ. Σάκης Παπανδρέου, αφού τα ποσοστά της ανεργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία και από τον ΟΕΔ, φτάνουν το 60% στον ομό. Βλέπουμε ότι δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχει πολύ μαύρη εργασία, υπάρχει μεγάλη ποσότητα αδήλωτης εργασίας, υπάρχει τεράστιο θέμα όσον αφορά τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Μίας ώρας, δύο ώρες της ημέρας, τρεις μέρες την εβδομάδα, μία μέρα και όλα αυτά εμείς γινόμαστε δέκτες, τα καταγράφουμε και προσπαθούμε να δούμε μαζί σε συνεννόηση με τη ΓΕΣΕ τον τρόπο δράσης και αντίδρασης. Αναφορικά τώρα εδώ στην Καστοριά αυξήθηκαν οι άνεργοι μετά και τις γιορτές. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κυκλική μορφή εργασίας και εποχικότητας μπορούμε να πούμε στην απασχόληση. Είχαμε τις γιορτές, τον τουρισμό κατά κύριο λόγο
Είχαν προσλάβει ανθρώπους να ανταπεξέλθουν, γιατί έχουμε, όπως ξέρετε, παρεταμένη περίοδο γιορτών Χριστουγέννων με τα κουτσάρια εννοώ. Τώρα είμαστε σε μια νεκρή περίοδο, έχει κάνει μια μεγάλη καμπή η απασχόληση και ευθυνάθη να τα νούμε. Ευελπιστούμε στον κύριο παράγοντα της περιοχής μας που είναι η Γούνα, το Βαρύ Πυρβολικό, να πούμε. Εκεί ευελπιστούμε όλοι να μήπως μια όθηση δώσει με τις εκθέσεις, με τη συγκινητικότητα που δείχνει ο κλάδος, να μπορεί να απορροφήσει κόσμο. Με τα μεγάλα έργα, τώρα τα μεγάλα εισαγωγικά, όπως μιλήσατε και πριν, τι είδε με τον ΤΑΠ, με το φράγμα του Νεστορίου και όλα αυτά, ευελπιστούσαμε ότι να υπάρχει μια μεγάλη απορρόφηση από εργαζομένους, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε τίποτα ακόμα. Αφήσαμε πλέον την εργασιακή κρίση και περάσαμε στην κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, κάνοντας μία αποτύπωση της εικόνας που επικρατεί στην περιοχή, η οποία δυστυχώς περιγράφεται με μελανά στοιχεία. Όσο δέχεται το νομό μας, είναι αυτό που λέμε εμείς σαν Εργατικό Κέντρο, ότι πλέον περάσαμε στην κοινωνική κρίση, όχι στην εργασιακή πλέον. Την ξεπεράσαμε την εργασιακή, πάμε στην κοινωνική κρίση. Ζούμε σε μια νεκρή πόλη. Η αντιστοιχία των νούμερων με την πραγματική κατάσταση δεν είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί να βρούμε στοιχεία που να λέει το 20% να είναι καταγεγραμμένη ανεργία, αλλά όλοι ξέρουμε, όλοι βλέπουμε ότι η ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι σίγουρα πάνω από το 50% και πλησιάζει το 60%. Εμείς σαν Εργατικό Κέντρο κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την δυσάρεστη κατάσταση, δήλωσε ο κ. Παπανδρέου. Το Εργατικό Κέντρο είναι πάντα εδώ, είναι πάντα εδώ. Δέχεται καθημερινά πολλά άτομα, τόσο όσον αφορά να καταγράψουμε τις καταστάσεις, ακόμα και καταγγελίες βέβαια, και να προχωρήσουμε σε διάφορες άλλες ενέργειες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι διάφορα σεμινάρια από τις δικές μας δυνάμεις και με την παρέμβαση της ΓΕΣΕ. Ναι, όχι τόσο για εργαζομένους όσο και για ανέργους, όσο βέβαια μπορούμε με τα οικονομικά και μας το επιτρέπουν, γιατί πλέον κάθε επαφή με την κυβέρνηση βρίσκουμε την αμέριστη συμπαράσταση. Μέχρι εκεί όμως, από εκεί πέρα όμως κάτι πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε όπως είχε πει ο Σωκράτης, η μύτα για να τσιμπάμε και να λέμε το πρόβλημα. Από τη μεριά μας, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε. Υπάρχει ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Δείχνει το ανάλογο ενδιαφέρον. Κάναμε 2-3 συναντήσεις και για το τοπικό ολοκληρωμένο, όπως είναι το περίφημο πρόγραμμα και για το business plan της Γούνας. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι εσείς. Εμείς δεν έχουμε δει κάτι τώρα. Πάλι θα προσπαθήσουμε να. Θα έχουμε 2-3 επαφές τώρα μέσα στο Μάρτι. Θα ξανακατεβεί η διοίκηση του εργατικού στην Αθήνα με την Υπουργό, έχω την εντύπωση. Αν θα μπορεί και το πρόγραμμά της, αρχικά αυτή ήταν η συμφωνία, να βάλουμε μια ατζέντα θεμάτων, 4-5 θέματα πάλι για το νομό, και μετά θα έχουμε οτιδήποτε καινούριο έχουμε, θα το μοιραστούμε. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα να δούμε τη δήλωση που έκανε στον Φλάς ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρης Καρακασίδης, ο οποίος μας μίλησε για τη δεύτερη φάση του προγράμματος βιολογικής κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με το ποσό που θα πάρει η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Την ικανοποίηση της δηλώνει τα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αντιπεριφέρειας Αγροτικής Ανάπτυξης για τους οικονομικούς πόρους που εξασφαλίστηκαν για το νέο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας. Συγκεκριμένα, η Δυτική Μακεδονία θα λάβει 26 εκατομμύρια ευρώ για την δεύτερη φάση του προγράμματος. Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη φάση το αντίστοιχο ποσό ήταν στα 6,6 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μια επιτυχία για την περιφέρειά μας όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, μετά το πρόγραμμα των νέων αγροτών, όπου εντάχθηκαν όλοι εκτός από αυτούς που οι οποίοι δεν είχαν λυπεί δικαιολογητικά. Έχουμε τώρα την ένταξη 26 εκατομμυρίων για την βιολογική κτηνοτροφία, όπου το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και έχει ήδη ξεκινήσει, έχει ανοίξει το πρόγραμμα για να μπορούν να κάνουν αιτήσεις ηλεκτρονικά. Υπάρχει ενδιαφέρον, έχουμε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τη βιολογική κτηνοτροφία. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ειδικά στους νομούς Γρεβενών, Κοζάνη, και πιστεύω ότι με αυτό το ποσό το οποίο έχει εξοικονομηθεί θα ενταχθούν οι περισσότεροι.
Η διαχείριση γίνεται και περιφερειακά. Η διαχείριση πλέον δεν είναι εθνική, είναι περιφερειακή. Γι' αυτό και η επιτυχία αυτής της περιφερειακής αρχής είναι μεγάλη και θα πρέπει εδώ να το τονίσουμε ότι χάρη στις προσπάθειες της δικές μας και του περιφερειάρχη του Θόδωρου του Καρυπίδη πήραμε αυτό το ποσό. Πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκαν στη Φλόρινα οι φοιτητικές ομάδες κατασκευής μονοκινητηρίων, μονοθεσίων από εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της χώρας. Η ομάδα Ταϊφούν του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε ένα εντυπωσιακό βίντεο που ετοίμασαν τα μέλη της. Back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it a one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know I'm never gon' crash. Ayy. Never be turning around. Never be turning around. Slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. To the chase now. People saying that I changed now. Know that I'm never gonna stand still. I'm treating the game like a race now. They really been carefully watching me. They treating me like I was calories. But really they can't get enough of me. They treating me like I'm a salary. They bringing me up in discussion. They wondering how do I do it so casually. I celebrate all of my victories. All of a sudden they all gonna be mad at me. Damn, I don't have time for concern. I just go live and I learn. Trust me, I waited my turn. Living my dream in return. This is a given discern. People been listening over the world. I've been making that money while I be a sleep. I never ran into the money, but now all the money been too busy running to me. Ayy, I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it a one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ayy, never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy, I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash, I know I'm never gon' crash, ayy. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gon' crash, I know I'm never gon' crash, ayy. I'm not doing this for the money, so don't misinterpret my last line. The weather ain't always been sunny, but I know that I'm gonna still shine. You never gon' make it till you got the power to go and develop a strong mind. Cause everything happens where you don't expect it. The journey ain't given a deadline. I'm going till I got a flat line. Connecting with people like landline. I've been blowing up like a landmine. I put myself on like a combine. Ακόμα ένα κρίσιμο αγώνα θα δώσει το Σαββατοκύριακο η Καστοριά για την Α2 μπάσκετ. Το ρεπορτάζ μας παρουσιάζει Κυριακή Νιάνιου. Την κακή παρένθεση από την ήττα την προηγούμενη αγωνιστική θα επιδιώξει να κλείσει η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Αθλητικού Συλλόγου Καστοριά στο αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας. Και οι δύο αντίπαλοι προέρχονται από ήττα εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα και αύριο θα παλέψουν επίσης ώρες για την κατάκτηση του ροζ φυλαγώνα που θα τους διατηρήσει ψηλά στον πίνακα της βαθμολογίας. Ο Γιώργος Σούλιος και οι παίκτες του έχουν αφήσει πίσω την βαριά ήττα και έχουν ετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Έχει ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, γιατί είναι μια από τις ομάδες που διεκδικούν την άνοδο. Μια πλήρη ομάδα που και με την ενίσχυση του Ουάσιγκτον έγινε υπερπλήρης αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα έχουμε. Θα διεκδικήσουμε τη νίκη επίσης ώρες στην έδρα μας. Βέβαια να πούμε ότι η ομάδα της Καστοριάς προέρχεται από μια βαριά ήττα, coach, την περασμένη αγωνιστική. Δεν επηρέασε καθόλου η ήττα που προαναφέρατε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μια πολύ βαθιά, μια μεγάλη ήττα σε έκταση. Ναι. Η ομάδα του Χολαργού είναι και αυτή, είναι η δεύτερη κατηγορία μόνη της. Διεκδικεί επίσης ώρες μαζί με τον Ηρακλή και το Περιστέρι την άνοδο. Μπορεί να καταφέραμε να πάρουμε την νίκη στην έδρα μας. Όσοι ήταν στο γήπεδο είδατε πώς το καταφέραμε αυτό. Ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας και
κερδίσαμε συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην Αθήνα αγωνιστήκαμε σε μια εξίσου πολύ ποιοτική ομάδα, εμείς με αρκετές ελλείψεις, χωρίς όμως αυτό να είναι κάποιο άλοθη. Εμείς δεν μείναμε στο παιχνίδι. Δημοσιογραφικά πολύ καλά κάνετε και τονίζετε την ΙΤΑ, ως ΙΤΑ και το βαθμό, την έκταση μάλλον που είχε το συγκεκριμένο. Η οποία επηρεάζει ψυχολογικά κυρίως, γιατί δεν αλλάζει κάτι, συνήθως. Ναι, ωραία. Δεν μας επηρεάζει καθόλου. Γι' αυτό το ρωτάμε, coach, ναι. Όχι, γι' αυτό. Και αυτό είναι ευχάριστο. Το ότι η ΙΤΑ αυτή δεν μας επηρεάζει καθόλου. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε εμείς, ξέρουμε τη δουλειά μας, ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε τους αντιπάλους. Καλό είναι να καταλάβουν και ο κόσμος με ποιες ομάδες παίζουμε και τι budget έχουν οι ομάδες που παίζουμε. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, αν δείτε το roster του Χολαργού, μπορεί να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Αν δείτε το roster του Ηρακλή. Μάλιστα. Για να μάθετε πόσο κοστίζει η τελευταία προσθήκη που έκανε και ως το Washington. Για να ξέρουμε και ποιοι είμαστε εμείς και με ποιους αντιγωνιζόμαστε. Βέβαια, κάποια μικροπροβλήματα υπάρχουν στο Καστοριανό συγκρότημα, τα οποία ο coach προσπαθεί να τα ξεπεράσει και να έχει όλους τους αθλητές στην διάθεσή του. Λίγο πριν είπατε για απουσίες, οι οποίες και κόστησαν κάτω στην Αθήνα με τον Χολαργό. Η ομάδα θα έχει όλους τους παίκτες, εσείς καλύτερα θα έχετε όλους τους παίκτες στη διάθεσή σας σε αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα επανέρχεται ο Νίκος Γραμμάτος μετά από τρεις αγωνιστικές. Ναι. Ο Δημήτρης Σαπιδόπουλος λογικά θα πειθαρωνιστεί κανονικά. Έχουμε ένα δραματικό το Γιώργο τον Πρόζο, ο οποίος είναι εκτός καθοριάς για εντατικές θεραπείες, θα τους προλάβει να παίξει αύριο. Το κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Διαμαντίδης αναμένεται να κατακλειστεί πάντως από κόσμο που θα έρθει για να δει ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι και να απολαύσει θέαμα υψηλού επίπεδου. Ο κόσμος Καστοριάς έχει πολύ μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αν ο κόσμος Καστοριάς δεν ήταν δίπλα ή αν δεν είναι δίπλα μας, δεν έχει ουσία να υπάρχει στις ομάδες. Δεν έχει ουσία να παίρνει δύναμη η διοίκηση και να κάνει αυτά που κάνει. Οι παίκτες, οι προπονητές και όσοι ασχολούνται με το σύλλογο. Τον κόσμο θέλουμε δίπλα μας και με τον Ηρακλή, αλλά και με τον Δούκα. Τον θέλουμε να είναι δίπλα μας γιατί δίνει πολύ θετική άβρα. Δίνει μεγάλη όθηση στα παιδιά. Θεωρώ ότι αύριο το κήπο θα κατακλειστεί. Νομίζω ότι θα είναι πολύ μικρό για να χωρέσει τον κόσμο που θέλει να έρθει. Το θέλουμε δίπλα μας, θέλουμε να μας εμψυχώσει και να προσπαθήσουμε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής. Αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα παίξουν Παπάγου ΑΕΛ, Απόλλων Πάτρας Μαρούση, Καστοριά Ηρακλής, Αμίντας Χολαργός, Ψυχικό Δούκας, Εθνικός Πειραιός Δόξα Λευκάδας, Ερμής Αγιάς Περιστέρη και Καρδίτσα Αρκαδικός. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Νέο Dacia Duster. Το μόνο που δεν άλλαξε είναι η τιμή του. Κατάκης Auto Group. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη και αμέσως μετά η εκπομπή Ρίζες Ελλήνων με τον Τέλη Βοβό. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και βέβαια ένα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.